Ήταν όλα τα παιδιά της. Αν γερά τα χέρια, κορίτσια γόρια στη σειρά και στην ανεπορό. Ο κύκλος θα γινόταν πολύ πολύ μεγάλος και ολόκληρη τη γη μας θα αγκάλιαζε θα δω. Ο κύκλος θα γινόταν πολύ πολύ μεγάλος και ολόκληρη τη γη μας θα αγκάλιαζε θα δω. Όλα τα παιδιά της γης φωνάζαν τους μεγάλους κι αφήναν τα γραφεία τους και μπαίναν στο χώρο. Ο κύκλος θα γινότανε ακόμα πιο μεγάλος και δυο φορές τη γη μας θα αγκάλιαζε θα δω. Ο κύκλος θα γινότανε ακόμα πιο μεγάλος και δυο φορές τη γη μας θα αγκάλιαζε θα. Τι όμορφο. Είναι ένα μήνυμα. Και αυτά τα μηνύματα, ξέρεις, γλύνανε και πολύ ισχυρά και από άλλες φωνές. Πολύ πιο ισχυρά. Όταν προέρχονται από παιδιά, όταν προέρχονται από φοιτητές, από νέους ανθρώπους. Και όταν τα μηνύματα αυτά παίρνουν έτσι έμπνευση, Βασίλη, από τα κλαμμένα πρόσωπα των παιδιών στην Ουκρανία, θυμόμαστε όλοι και θα θυμόμαστε και πάρα πολλά χρόνια τον Μικρούλη, 4-5 ετών, ο οποίος έπρεπε με την οικογένειά του να φύγει, με τη μητέρα του, άφησε πίσω τον πατέρα του, έλεγε το παιδάκι, δεν θέλω να πεθάνω, δεν θέλω πόλεμο, θέλω να ξαναδώ τον πατέρα μου. Λοιπόν, ανθρώπινες ιστορίες που θα μας μείνουν για πάντα χαραγμένες στην ψυχή μας, με την ευχή να πριτανεύσει η λογική και να έρθει επιτέλους η ειρήνη.